σημαντικά θέματα απασχολούν τον κλάδο των κροπολών με έμφαση σε αυτά της δημόσιας υγείας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους και των προβλημάτων που δημιουργεί στον κλάδο η ενεργειακή κρίση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Συντεχνής Κροπολών Λάρσας, Ευάγγελος Ρίζος. Το ζήσαμε με την Πανόλη, οπότε έχουμε κάποια εμπειρία και με την Ευλογιά. Ο κόσμος τουλάχιστον, εντάξει, τις πρώτες μέρες όταν ακούει κάτι έχει τις φοβίες του, έχει τους συνδυασμούς του, σιγά σιγά το ξεπερνάει, όπως ξεπέρασε και με την Πανόλη και το είδαμε και στις 28 Οκτωβρίου στο τριήμερο ότι όντως μπήκε και ζητούσε αρνάκι, κατσικάκι, χωρίς να φοβάται, χωρίς να έχει πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού του κάτι, μια δεύτερη σκέψη. Προσαρμοζόμαστε και εμείς τώρα πλέον με τα καινούργια δεδομένα, με το χοιρινό, το μοσχαράκι, το κοτόπουλο και ευελπιστούμε ότι θα ξεπεραστεί και αυτή η κρίση και θα πάμε στην κανονικότητα. Τουλάχιστον για τις ημέρες των εορτών που για μας θα είναι πλήγμα, μεγάλο πλήγμα μπορώ να πω, αν δεν έχουμε αρνή κατσίκι εκείνη τις ημέρες. Όπως τόνισε ο κύριος Ρίζος, το ενεργειακό κόστος το οποίο έχει αυξηθεί δραματικά απειλεί τη βιωσιμότητα των κροπολίων και άλλων μικρών επιχειρήσεων της περιοχής. Ο κύριος Ρίζος εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά και τόνισε την αναγκαιότητα λήψης μέτρων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου τους. Είναι μια περίοδος που εμείς τουλάχιστον, να το πω έτσι απλά, ότι καλύπτουμε τρύπες εκείνη με αυτήν τη σεζόν των εορτών, γιατί έχουμε περισσότερο ταμείο, άρα έχουμε κάποιες ανάγκες που έχουμε, κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε, να μπορούμε να τις ξεπληρώνουμε.